coach, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό πέρασε 1-1. Πλέον υπάρχει ένα match κόντρα στους Τράχωνες. Εντός έδρας επιστρέφει η ομάδα. Θέλω λίγο να μου πεις πώς το προσεγγίζουμε σαν παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι σαν όλα τα άλλα. Με μια ομάδα η οποία πέρσι έπαιζε στη Football League. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να υποτιμήσουμε την ομάδα του Αλίμου και να σκεφτούμε κάτι αρνητικό. Είμαστε σε επιφυλακή, έχουμε δουλέψει καλά όλη την εβδομάδα. Έχουμε δουλέψει όλο τον καιρό καλά και περιμένω την ομάδα να εμφανιστεί ακόμα καλύτερη από τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Είπες μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ότι ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας. Στο πόσο τους 100 βελτίωση περιμένεις αυτό το παιχνίδι? Περιμένω να έχουμε ουσία, βαθμολογική συγκομιδή και είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια. Βλέπω τους παίχτες μου, τους βλέπω κάθε μέρα στην προπόνηση, τους ζω. Δεν θα υποτιμήσουμε το παιχνίδι και θα κοιτάξουμε να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό της συνάντησης. Το γεγονός ότι οι Τράχωνες δεν έχουν ξεκινήσει καλά, αλλά παλεύουν όλα τα παιχνίδια, σε προβληματίζει σε ένα βαθμό? Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Εγώ προσεγγίζω το παιχνίδι ότι παίζω με μια ομάδα η οποία πέρσι έπαιζε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, στο Football League. Αυτό λέει πολλά. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο. Τον έχουμε στενοχωρήσει με κάποια αποτελέσματα. Ο κόσμος του Εθνικού έχει δει πάρα πολλά, έχει βιώσει πάρα πολλά. Αλλά πιστεύω ότι είναι κοντά μας και θα μας βοηθήσει, γιατί βλέπω ότι προσπαθούμε συνειδητά και προσπαθούμε κάθε μέρα. Κοντά μας είναι ο Αλέξης Ντάλλας, ήταν ο άτυχος του προηγούμενου αγώνα στο 1-1. Αλέξη, πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι μια χαρά, να ευχαριστήσω και τον κόσμο για τον ενδιαφέρον του από ό,τι μου είπες. Και από ό,τι είδα και εγώ από μόνος που με πήραν τηλέφωνο, αισθάνομαι μια χαρά, είμαι πολύ καλύτερα. Ήδη από χθες ξεκίνησα το τρέξιμο, σήμερα ξαναέτρεξα, είμαι πιο καλά και αύριο πιστεύω λογικά θα μπω 100%. Ήταν ένας τραυματισμός που στην αρχή φάνηκε λίγο άσχημος, αλλά τελικά όπως αποδείχθηκε όλα καλά πήγαν, έτσι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή φοβήθηκα πάρα πολύ. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Την ομάδα πώς τη βλέπεις? Η ομάδα δουλεύουμε πολύ καλά στις προπονήσεις. Αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Δεν έχουμε πάρει βέβαια τα αποτελέσματα, αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα έρθουν και τα αποτελέσματα, γιατί παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και έχουμε και πολύ καλούς παίχτες. Αυτό το καιρό που είσαι στην ομάδα, ποια είναι τα συμπεράσματα που έχεις βγάλει? Ότι είναι ένα πολύ καλό σωματείο, μια πολύ καλή ομάδα με καλούς παίχτες, καλό προπονητή, διοίκηση, τα έχει όλα. Σας ευχαριστώ πολύ.